Το τρίτο μάθημα της Δευτέρας Γυμνασίου έχει τον τίτλο «Αποδιώκτης των Χριστιανών, Απόστολος των Εθνών». Και όπως καταλαβαίνουμε, το μάθημα θα αφιερωθεί στη δράση, ιεραποστολή και θεολογία του Αποστόλου Παύλου. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος θα αναφερθούμε σύντομα στη βιογραφία του Αποστόλου και στα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής του πριν και μετά τη μεταστροφή του ως πιστός της Ανάστασης του Χριστού. Ο Παύλος γεννήθηκε ως Σαούλ το 15 μετά Χριστόν, συνταρσό της Κιλικίας και ανήκε στη φυλή Βενιαμίν. Ήταν Ρωμαίος πολίτης και γνώριζε από μικρό τα ελληνικά. Σπούδασε τη γραφή και τον νόμο κοντά στο Ραβίνο Γαμαλίλ. Σύμφωνα με τη συνήθεια των Ραβίνων, έμαθε την τέχνη του σκηνοποιού που τη χρησιμοποίησε για βιοποριστικούς σκοπούς ακόμα και αργότερα, όταν δηλαδή ήταν Απόστολος του Χριστού. Ο Σαούλ ήταν Φαρισαίος και θαυμαστής του Φαρισαϊκού νόμου. Ήταν τόσο αφοσιωμένος στο νόμο, ώστε κατά το λιθοβολισμό του πρωτομάρτυρα Στέφανου, φύλαγε τα ρούχα των λιθοβολιστών, επιδοκιμάζοντας την ενέργεια αυτή. Στη συνέχεια, πήρε μέρος στο διωγμό που κηρύχθηκε εναντίον των χριστιανών και συνέβαλε στη φυλάκιση πολλών από αυτούς. Σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων και τις επιστολές του ίδιου του Παύλου, τόσο μεγάλο ήταν το μίσος του για τους χριστιανούς, ώστε όταν αποφάσισε να πάει στη Δαμασκό, ζήτησε από τον αρχιερέα μια επιστολή που να του επιτρέπει τη σύλληψη χριστιανών. Η μεταστροφή του στο χριστιανισμό έγινε ενώ βρισκόταν στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Παρουσιάστηκε ο Χριστός μέσα σε ένα εκτυφλωτικό φως, τον έχρισε Απόστολο και τον βεβαίωσε ότι στη Δαμασκό θα του έδινε οδηγίες. Οι οδηγίες δόθηκαν από τον Ανανία, που βάφτισε τον Σαούλ, σύμφωνα με την παράδοση, το έτος 36 μετά Χριστόν. Από τότε πήρε το όνομα Παύλος. Από φανατικός διώκτης λοιπόν του χριστιανισμού, έγινε φλογερός θαυμαστής του και δάσκαλος του Ευαγγελίου στον κόσμο. Η διδασκαλία του άρχισε στις συναγωγές της Δαμασκού, όπου και απέκτησε πολλούς άσπομους εχθρούς. Στη συνέχεια έμεινε 3 χρόνια στην Αραβία, πήγε στα Ιεροσόλυμα όπου γνώρισε τους άλλους Αποστόλους και τέλος έμεινε για λίγο στην πατρίδα του, την Ταρσό. Εκεί συνάντησε τον Βαρνάβα και αποφάσισαν μαζί να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Αντιόχεια, ονομάζοντας μάλιστα την εκκλησία της Μητρόπολη των Εκκλησιών. Ύστερα, από σύντομη παραμονή στα Ιεροσόλυμα, γύρισαν και πάλι στην Αντιόχεια. Μέχρι το θάνατό του, ο Απόστολος έκανε 3 αποστολικές περιοδίες με σκοπό την κήρυξη του Θείου Λόγου. Φημολογείται ότι πραγματοποίησε και 1/4 πριν από το μαρτύριο στη Ρώμη. Η πρώτη αποστολική περιοδία, 47 με 48 μετά Χριστόν, είχε επίκεντρο την Κύπρο με βασικούς συνεργάτες τον Βαρνάβα και τον Ευαγγελιστή Μάρκο. Μάλιστα, με την ολοκλήρωσή της συμμετείχε στα Ιεροσόλυμα στην Αποστολική Σύνοδο με σκοπό να λύσει το ακόλουθο πρόβλημα. Αν οι χριστιανοί που προέρχονταν από εθνικούς θα έπρεπε, όπως οι Ιουδαίοι χριστιανοί, να κάνουν περιτομή. Ο Παύλος υποστήριξε τότε τη μη αναγκαιότητα της τελετουργίας αυτής, την αποκοπή δηλαδή του χριστιανισμού από τον Ιουδασμό, πράγμα που έγινε αποδεκτό παρόλο που υπήρχαν διαφωνίες, ειδικά με τον Απόστολο Πέτρο. Η δεύτερη αποστολική περιοδία, 49 με 52 μετά Χριστόν, είχε επίκεντρο την Ελλάδα, όπου ο Απόστολος Παύλος είδε όραμα στην Τρία που του υποδείκνυε να περάσει απέναντι στην Ελλάδα και έτσι το Ευαγγέλιο έφτασε στην Ευρώπη. Σε αυτή την περιοδία συντάσσονται και οι πρώτες επιστολές του Αποστόλου, αλλά παράλληλα και τα πρώτα κείμενα της Κοινής Διαθήκης. Συνεργάτες σε αυτή την περιοδία ήταν ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Στην περιοδία του ίδρυσε πολλές νέες εκκλησίες, όπως στους Φιλίππους, στην Κόρινθο, στη Θεσσαλονίκη. Η τρίτη περιοδία του, 53 με 57 μετά Χριστόν, ήταν μια περίοδος επίσκεψης σε εκκλησίες που είχε ιδρύσει, αλλά και σε μεγάλες χριστιανικές κοινότητες στην Ελλάδα και Μικρά Ασία που χρειάζονταν νουθεσία. Κατά την επιστροφή του στα Ιεροσόλυμα, το επιτέθηκαν οι Ιουδαίοι θεωρώντας τον εχθρό του νόμου. Φυλακίζεται στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και παραμένει για 2 χρόνια περίπου μέχρι το 59, όπου στέλνεται στη Ρώμη
για να δικαστεί ως ο Ρωμαίος πολίτης, όπου παρέμεινε φυλακισμένος σε πιο χαλαρές συνθήκες. Εάν πραγματοποίησε τέταρτη περιοδία, τότε φημολογείται ότι επισκέφτηκε μάλλον την Ισπανία και συνέχεια τη Μακεδονία, την Ασία, την Έφεσο, την Κρήτη, την Ελλάδα, την Ήπειρο και κατέληξε στη Ρώμη, όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο μαζί με τον Απόστολο Πέτρο, μάλλον το 67 μετά Χριστό. Στο δεύτερο μέρος του μαθήματος μπορεί να γίνει μια μικρή παρουσίαση με τις σημαντικότερες διδασκαλίες από τις 14 επιστολές του Αποστόλου. Μια καλή ιδέα είναι η καταχρονολογική σειρά παρουσίαση των επιστολών από την Α Θεσσαλονικής, που ήταν και το πρώτο κείμενο της Καινής Διαθήκης. Συνολικά, μπορούμε να επισημάνουμε κάποια σημαντικά στοιχεία της διδασκαλίας του που σχετίζονται με τη Χριστολογία, τη Σωτηρολογία, τα εκκλησιαστικά καθήκοντα, τη χριστιανική ηθική και τα έσχατα. Αυτή ήταν η σύντομη ανάλυση αυτού του μαθήματος και στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βρείτε τους συνδέσμους του υλικού και τις αναλυτικότερες παρουσίασεις της ενότητας.